Απορρίφθηκε σε πρώτο επίπεδο από το πρωτοδικείο Μεσολογγίου η ένσταση που είχε καταθέσει η κίνηση πολιτών Ναυπακτίας προκειμένου να λάβει μία ακόμη έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Διευρυμένου Δήμου. Παράλληλα με αυτή την απόφαση, βέβαια, το πρωτοδικείο αναγνώρισε πως η Δημοτική Παράταξη δικαιούται μία επιπλέον έδρα στο Τοπικό Συμβούλιο της Ανοχώρας, την οποία και έλαβε ο Δημήτρης Λυκογιάννης. Για το σκεπτικό της απόρριψης του πρώτου σκέλους της ένστασης, αλλά και για το Τοπικό Συμβούλιο της Ανοχώρας, μίλησε στο ραδιόφωνο του Λεπάντο και την εκπομπή Διαγωγή Κοσμία το μέλος της κίνησης πολιτών Γιώργος Φούντας. Πρέπει να πούμε ότι εμείς κερδίσαμε, όχι κερδίσαμε, είχαμε δίκιο όσον αφορά το δεύτερο σκέλος και είναι και αυτό μια σοβαρή νίκη κατά τη γνώμη μας, το ότι κερδίσαμε και τον δεύτερο τοπικό σύμβουλο στην Ανοχώρα. Δηλαδή έχει ανακηρυχθεί πλέον και θα διορθωθεί η σχετική απόφαση. Θα είναι ο Δημήτρης Λυκογιάννης, το υποψήφιο που ήταν με την κίνηση πολιτών στην Ανοχώρα. Όσον αφορά τώρα το πρώτο σκέλος της ένστασής μας που αφορούσε τον τρόπο κατανομής των εδρών και συγκεκριμένα κάποια φάση από την κατανομή των εδρών, αυτό απορρίφθηκε η ένστασή μας. Πρέπει να πω ότι απορρίφθηκε με ένα σκεπτικό και με μια λογική, με μια ανάλυση που περιλαμβάνεται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες. Είναι η 11 του 2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου. Στηρίζεται λοιπόν σε μια παλιότερη νομολογία, η οποία πάλι η ίδια είχε βγει προκειμένου να επιλύσει ίδιες περίπου διαφορές, γιατί δεν είναι ίδιες, που γινόταν με το παλιότερο νόμο, τον 410 του 1995, τον παλιό κώδικα δήμων και κοινοτήτων που όριζε και εκείνος τα πώς εκλέγονται, πώς κατανέμονται οι έδρες και όλα αυτά. Εμείς διαφωνούμε με αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να σας πω ότι έλεγε πραγματικά εκείνος ο νόμος και εκείνη η νομολογία που είχε η αποφάση του Συμβουλίου Επικρατείας σε αντίστοιχες ενστάσεις, με διαφορετικό όμως περιεχόμενο, είχαν πάρει υπόψη τα δεδομένα εκείνου του νόμου. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των δύο νόμων. Ο καινούριος ο νόμος στο άρθρο 33, ο Καλλικράτης να πούμε, στο 38-52, ρυθμίζει σαφέστατα πως γίνεται η κατανομή αυτή και τέλος πάντων σε αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Διοικητικού Πρωτοδικείου χωρεί έτης ανέρες όπως μέσα σε συγκεκριμένα διασύματα, μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια νόμος ορίζει σαφώς ποιος είναι ο επιτυχών και ποιοι είναι οι επιλαχόντες και στις κατανομές των εδρών όπως λέμε υπάρχουν δύο φάσεις στη δικιά μας την περίπτωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας. Υπάρχουν λοιπόν δύο φάσεις κατανομής. Η πρώτη που πάει στην πρώτη κατανομή που μοιράζονται οι μισές έδρες και η δεύτερη που μοιράζονται οι υπόλοιπες έδρες προκειμένου να συμπληρώσει ο επιτυχών συνδυασμός στα 3/5 των εδρών. Έτσι. Στην πρώτη φάση λοιπόν, στην πρώτη κατανομή λοιπόν των εδρών διακρίνονται, το λέει ο νόμος μέσα αυτό, διακρίνονται δύο σαφείς φάσεις. Στην πρώτη παίρνουν τα ακέραια, τις ακέραιες έδρες και έχουν κάποια υπόλοιπα. Αυτά τα υπόλοιπα λοιπόν μοιράζονται ξανά στους συνδυασμούς, στους επιλαχόντες. Επαναλαμβάνει ο νόμος και ορίζει αφού στους επιλαχόντες. Ενώ στο προηγούμενο λέει εδώ συμμετέχουν όλοι, στην πρώτη φάση της πρώτης κατανομής, στη δεύτερη φάση της δεύτερης κατανομής λέει ο νόμος ότι συμμετέχουν μόνο οι επιλαχόντες. Αυτό λοιπόν είναι μια ουσιαστική διαφορά. Θα μου πείτε γιατί δεν την είδανε εσείς είστε ξύπνοι και το είδατε και στο δικαστήριο δεν το είδανε. Όχι. Δεν είναι αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι ένας καινούριος νόμος που δεν έχει υποστεί ακόμη την τριβή της νομολογίας. Δεν έχει δηλαδή, δεν τον ξέρουμε καλά ακόμη όλοι και αυτή η τριβή θα αποκτηθεί τώρα με αυτές τις αποφάσεις είτε με αυτές που βγήκαν είτε με άλλες. Το ζήτημα που υπάρχει αφορά στη διαφορά που προκύπτει στο σκεπτικό που επικρατεί μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατανομής και για την οποία άλλα πρωτοδικεία της χώρας που εξέτασαν παρόμοιες περιπτώσεις έχουν δεχτεί αυτό της κίνησης πολιτών. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής δεν υπάρχει επιτυχών συνδυασμός. Όμως ο νόμος ορίζει πότε είναι επιτυχόν. Κατά την φάση κατανομής των εδρών λοιπόν έχουν ήδη οριστεί οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες. Το πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης που έχει άλλη άποψη από αυτή που έχει και διαφορετική από το πρωτοδικείο Πειραιά και από της Αθήνας και από του Μεσολογγίου. Έχουμε δηλαδή μέσα στα συνοδευτικά της ένσασης που κάναμε είχαμε βάλει και στα υπομνήματα που υποβάλαμε μετά υποβάλαμε και αντίστοιχες αποφάσεις άλλων πρωτοδικείων. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως η κίνηση πολιτών θα προσφύγει στον επόμενο βαθμό δικαιοσύνη.
δικαιοσύνης προκειμένου να δώσει συνέχεια στο ζήτημα και φυσικά να δικαιωθεί. Εάν αυτό συμβεί, ο υποψήφιος που θα λάβει έδρα θα είναι ο Παναγιώτης Λουκόπουλος.